Γιάννη, τώρα με αυτό ΣΥΡΙΖΑ, που είπες, σωστά, και επειδή ανέφερες τη λέξη δημοσκόπηση, πάμε να δούμε έναν πίνακα, συνάδελφοι, και κύριε Τσιμογιάννη, που έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των τελευταίων 4 δημοσκοπήσεων, λίγο πριν το Πάσχα που έχουν γίνει. Είναι 10 μέρες, 18 με 28, στις οποίες έχουν κάνει για το Μέγκα δημοσκόπηση στις 18 ημέτρων ανάλυσης. Για εμάς, οι οποίοι είναι πόλεις στις 22, η GPO για τα παραπολιτικά στις 7 και στις 27 Απρίλη και την Κυριακή στις 28 του μήνα έκανε δημοσκόπηση η ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Αυτές έδωσαν 4 νούμερα για το κάθε κόμμα. Οπότε βλέπουμε το μέσο όρο. Πάμε, και δεξιά λοιπόν, είναι ο μέσος όρος. Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε να βγαίνει, ο μέσος όρος σε ποσοστό 33,1%, ΣΥΡΙΖΑ 15,4%, ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 9,4%, ΚΚΕ 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Νίκη 3,5%, Σπαρτιάτες 2,1%, η Νέα Αριστερά 2,8%, Μέρα 25 1,9, Φωνή Λογικής με την κυρία Λατινοπούλου 1,7 και οι Δημοκράτες του κ. Λοβέρδου 2,2. Δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Αυτό βλέπουμε στις μετρήσεις, τέσσερις τελευταίες. Και είναι αποκλίσεις πολύ κοντινές στα όρια του στατιστικού λάθους. Γι' αυτό και έχουμε τα ίδια περίπου αποτελέσματα. Γρηγόρη. Τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σου. Στην πρώτη κάρτα πάμε. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι από το 2010 και μετά το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Άρα είναι μια πολύ χρήσιμη εικόνα. Άρα αλλά το πρώην. Τελικό αποτέλεσμα θα το δούμε πραγματικά, θα διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το μαγικό αριθμό 3. 3 θέλει να έχει μπροστά στο ποσοστό της Νέα Δημοκρατία. Το 3 δεν θέλει να έχει το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τη θέση. Και το 3 είναι το επιδιωκόμενο νούμερο για τους μικρότερους. Το πολυπόθητο για τους μικρότερους, για να βγάλουν ευρωβουλευτή, να εκλέξουν ευρωβουλευτή. Να σου πω, αυτό το 33,1 είναι λίγο οριακό σε σχέση με τον πήχη που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι. Αλλά τον πιάνει όμως. Σε αυτή τη φάση τον πιάνει και αυτός είναι ο στόχος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επιτρέπει γενικότερα, εφόσον η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά τον αριθμό, είναι πάνω από 30. Κανείς δεν θα μπορέσει να μιλήσει για τόσο σκληρό μήνυμα ή για χειρό μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία λένε πάντως ότι αν είναι τώρα στο 33,1, με την αύξηση της εισπύρωσης και την πόλωση της τελευταίας στιγμής, θα φτάσουν 34, ίσως και 35. Mm-hmm. Αυτό λένε στη Νέα Δημοκρατία. Το συμμερίζεσαι, Γρηγόρη, είναι σενάριο. Είναι ένα σενάριο το οποίο μένει να αποδειχθεί, όπως είπα. Γιατί ένα τυχαίο γεγονός μπορεί είτε να ανοίξει μια ψαλίδα, είτε να την μειώσει. Να δούμε. Όχι, απλώς το θέμα είναι ότι άμα πάει, ας πούμε, ας πάρουμε το σενάριο αυτό, ότι έχουμε το σενάριο βάση 33% με το 41% την προηγούμενη φορά. Δεν γίνεται να. Δεν στέκει το επιχείρημα ότι εγώ. Ότι δεν είναι ανώμια πράγματα. Μισό λεπτάκι. Αν ήταν ανώμια πράγματα, τότε θα μπορούσε να βγαίνει και ο Κασελάκης να λέει κύριε, κέρδισα. Εντάξει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι προφανώς θα είναι αρνητική εικόνα από το 41% των εθνικών εκλογών να πηγαίνει στις ευρωεκλογές. Μπορεί κανείς. Η πρόθεση ψήφου των εθνικών εκλογών με τις ευρωεκλογές. Είναι, ξαναλέω, είναι η εικόνα. Ωραία. Η εικόνα θα είναι αρνητική. Μπορεί κανείς να επιχειρήσει τη δική του ανάγνωση. Και όπως στις φοιτητικές εκλογές, όλοι στο τέλος θα κερδίσουν. Όλοι κερδισμένοι εκτός από τον τρίτο, Γρηγόρη. Θέλω να σημειώσουμε το εξής. Και ο τρίτος, αν έχει ως μέτρο σύγκριση τις προηγούμενες ευρωεκλογές που ήταν το 7, πάει στο 13, θα σου πει διπλασίασε τα νούμερα. Ναι. Θέλω να πω ένα ζήτημα ανάγνωση. Όμως, ακόμα και να δεχθώ την παρατήρησή σας ότι από το 41, που δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, γιατί είναι άλλη εντελώς η φιλοσοφία των εκλογών. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια πτώση, ας πούμε, της τάξης των 8 μονάδων. Να κάνουμε αυτή την παραδοχή, να την κάνουμε. Τότε, το γεγονός ότι τα κόμματα που διεκδικούν το ρόλο της αντιπολίτευσης της αξιωματικής, αν είναι τόσο χαμηλά και έχουν μια τόσο μεγάλη διαφορά, τι κερδίζουν. Άρα θέλω να πω ότι ναι, μπορούν να παίξουν με τα νούμερα για εντυπώσεις, αλλά πολιτικά αυτό που είναι το συμπέρασμα μέχρι στιγμής είναι ότι η αντιπολίτευση δεν έχει μπορέσει να αρθρώσει έναν ελκυστικό πολιτικό λόγο παρά την όποια φθορά και τα λάθη μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Υπολείπεται κατά 5-6 μονάδες το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. 15 και 12-27. Ναι, υπολείπεται κατά 5 μονάδες του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε και δύο πράγματα εδώ πέρα, Νίκο, θέλουμε και τη βοήθειά σου. Εδώ φαίνεται να κλειδώνει και η δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και η τρίτη θέση. Το λέω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή, ειδικά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η απόσταση μεταξύ Βελόπουλου και Ανδρουλάκη είχε αρχίσει
να συρρυκνώνεται. Επικίνδυνα. Με, βλέπουμε, με, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σε μια από τις δημοσκοπήσεις ή σε δύο δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μικρή η διαφορά, αλλά και τη Opinion φαινόταν ότι είναι κοντά στη μία μισή. Κοιτάξτε, δεν θα το αφήσουν ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ το ματς να πάει χαλαρά. Ναι, σβηστά. Ναι, ακριβώς. Θα κάνουν. Δηλαδή και ο κύριος Κασελάκης, όπως έχουμε δει, έχει αλλάξει. Πάνω σε αυτά που λέγαμε και πριν, έχει αλλάξει την φρασιολογία του. Θέλει να πιάσει νέα κοινά, γι' αυτό και λέει τα περί θρησκείας. Άρα, Νίκο, το 15,4 μπορεί να το δούμε να αυξηθεί, γιατί θέλω να πω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και αν παρακολουθήσουμε και εδώ, είμαστε εκεί κοντά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 15,5. Επειδή έχει βάλει ο κ. Κασελάκης και το 17+, άρα δεν ξέρω, Γρηγόρη, είναι κάτι εύκολο. Δεν έχει ξεκινήσει η καμπάνια κανενός κόμματος. Ακριβώς. Επίσημα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε. Και επίσημα και πρακτικά όμως. Δεν έχουμε δηλαδή, Τετάρτη του Πάσχα αυτό θα είναι η πρεμιέρα των προεκλογικών. Άρα είναι λίγο αφελές να πούμε ότι έτσι θα πορευτούμε όλοι. Γιατί ξαναλέω. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Κάποιοι μπορεί να ανέβουν και κάποιοι μπορεί να πέσουν. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεύτερον, οι καμπάνιες δεν έχουν ξεκινήσει. Και ένα τρίτο σχόλιο σε σχέση με την προηγούμενη συζήτησή μας. Ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα, θα ήταν λάθος από την κυβέρνηση να θεωρήσει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Όχι. Ότι έτσι κι αλλιώς απολαμβάνει. Γιατί αυτό θα της κοστίσει πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία το 2019, ερχόμενη στα πράγματα, μετά τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, πήρε 33,3. Αν πάρει τώρα το ίδιο ποσοστό ή περίπου το ίδιο ποσοστό, θα πρόκειται περί άθλου. Για πότε λες, συγγνώμη? Το 19 πήρε 33,3. Α, όταν η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ήταν εξημασία. Δεν κυβερνούσε. Στα ανεβασμένα. Δεν είχε φθορά. Για να είμαστε αντικειμενικοί, ο άθλος δεν μπορεί να αποδοθεί στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αποδοθεί στην αντιπολίτευση που παρόλα αυτά καταφέρει να κινείται τόσο χαμηλά. Πάντως, Γρηγόρη, να πω κάτι. Όσον αφορά το άλλο ερώτημά μου. Που έχει να, πάει, έχει να κάνει με τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ και στον κύριο Κουτσούμπα θέλω να πάω μετά. Α, οκ. Okay. Ναι. Να πάρουμε με τη σειρά. Τουλάχιστον όπως εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Βελόπουλος ταβανιάζει. Φτάνει μέχρι ένα σημείο και θα παίξει ρόλο το γεγονός ότι έχει βάλει πρόσωπα του, έτσι θα λέγαμε, πιο σκληρού δεξιού, ας πούμε, χώρου στο ψηφοδέλτιο της Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή το μόνο εργαλείο για να το αποτιμήσουμε αυτό είναι η δημοσκοπήση. Φαίνεται ότι αυτή η δυναμική η οποία έχει αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα δεν συνεχίζει να υπάρχει. Όμως. Θα διπλασίασε, παιδί. Είναι, πρώτον, έχει μια δυναμική η οποία ότι δεν μπορεί να αποδομηθεί πλήρως σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν οι υπόλοιποι το καταφέρουν. Ο χώρος ευρύτερα των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σε μεγάλη άνθηση, αλλά δεν είναι και σε μεγάλη πτώση. Έτσι. Άρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επίσης είναι ένα κοινό το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να αποτυπώσει τις κινήσεις του δημοσκοπικά. Τώρα το ερώτημα δεν απαντάει. Ο πολύ δεξιός δεν απαντάει. Θέλω να κάνω και εγώ την ερώτηση, αν με επιτρέπετε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. ΚΚΕ, ενώ είδαμε ότι κάποια στιγμή Γρηγόρη ήταν κοντά και στο 10. Δηλαδή ο κ. Κουτσούμπας έδειχνε μια πάρα πολύ έτσι. Πρόσχερα, θα έλεγα. Μια δυναμική, η οποία ήταν, την είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Τώρα βλέπουμε ότι λιγάκι πέφτει. Αυτό πού μπορεί να. Δηλαδή από το 9,8 της μέτρων ανάλυσης, τώρα είμαστε μετά από ένα μήνα στο 8,9. Βλέπουμε κάπου να χάνει. Εντάξει. Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Και επίσης έχουμε μάθει να καταναλώνουμε με βάση το περιβάλλον της εβδομάδος. Γι' αυτό σας εξηγώ ότι τα πράγματα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, γι' αυτό και οι δύο τελευταίες εβδομάδες θα είναι αυτές που θα κρίνουν τις εντυπώσεις. Όποιοι λοιπόν σε εκείνη την τελική ευθεία καταφέρουν να έχουν βάλει ζητήματα, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε δει τις καμπάνιες, θα παίξουν πολύ κρίσιμο ρόλο. Πολύ μεγάλο και ρόλο τα λάθη και τα θετικά. Κόσμο για το πώς θα πάει να ψηφίσει, Γρηγόρη. Βεβαίως, γιατί θα αναδείξουν τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία των αντιπάλων τους και εκεί θα καθοριστεί κάτι από τις αντιδράσεις τους ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της νόμης. Επίσης, έχουμε ένα κοινό το οποίο είναι χαλαρό. Να δούμε όσοι ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις, αν θα ψηφίσουν και στην κάλπη. Πόσοι θα είναι οι αποχή. Νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αποτελεί νόμο του κράτους πλέον. Ναι. Με τα στοιχεία τα οποία έχουμε ως τώρα, αποτελεί το κομβικό σημείο διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Βεβαίως παίζει καθοριστικό ρόλο και όποιος θελήσει να το βάλει στην άκρη. Μπορεί να μην έχει την ένταση, αλλά για ένα κομμάτι της κοινής γνώμης που ακουμπά σε ένα αξιακό περιβάλλον όπως αυτό είναι δομημένο, δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει ότι θα επηρεάσει την ψήφο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε. Με τον κύριο Βαρτζόπουλο, τι θα γίνει? Τι έχει γίνει, μάλλον. Το τι έχει γίνει, είδαμε το φάλσο του. Εντάξει, στην κυβέρνηση λένε ότι έπρεπε να το χειριστεί διαφορετικά το πράγμα.
Τι άλλο αυτό, μπορεί αυτό, να κάνουν. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε θα τον διαγράψουν, ούτε επειδή ζητάει ο κ. Κασελάκης να φύγει ο κ. Βαρτζόπουλος, ότι θα τον τιμωρήσουν, θα τον τραβήξουν το αυτή. Δεν το ερμηνεύουν έτσι καταρχήν στην κυβέρνηση. Αλλά, λένε, πώς το ερμηνεύουν. Το ερμηνεύουν διαφορετικά, ότι υπήρξε και κοπτοραπτική. Το λένε, ότι δεν ήταν όλοι δηλώσει. Εσύ Γιάννη, τώρα, επειδή την ξέρουμε τη δουλειά όλοι, εσύ από το απόσπασμα που βλέπεις, που είναι μονόπλανο, βλέπεις καμιά κοπτοραπτική. Λένε ότι πριν προηγήθηκε κάτι άλλο και ακολούθησε κάτι άλλο. Αυτό λένε τουλάχιστον. Εντάξει, αν να ακούσουμε 30 λεπτά συνέντευξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Βαρτζόπουλος ξεφεύγει τη λογική. Συγγνώμη. Τα ίδια λέει και ο Λάκης ο Λαγός. Την ίδια επιχειρηματολογία έχει. Ναι, ναι. Ο Λάκης ο Λαγός. Ο Λάκης ο Λαγός. Ποιος Λάκης. Το ανέκδοτο με το λιοντάρι. Τα ίδια έλεγε. Πάντως ο κύριος Βαρτζόπουλος δεν έχει εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δηλαδή στην αρχή. Τον έχετε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Φορές και είναι ένας ευκρεπής άνθρωπος, σοβαρός επιστήμονας. Τι να σας πω, δεν ξέρω τώρα πώς. Ναι, αλλά αυτό το ότι εν πάση περιπτώσει η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να τίκτη, ενώ ο άνδρας είναι βιολογικά πιο επικίνδυνος γιατί είναι πιο ρωμαλαίος, ας πούμε. Αναφερόμενος στη γυναικοκτονία. Πάντως αποκλείεται να το διαγράψουν γι' αυτό. Πάντως έχει ζητήσει Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για την αποπομπή του. Υπήρξε και δήλωση και από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει αποδοκιμασία σε πιο υπήρξη. Το ψάχνουμε και εμείς να καταλάβουμε τώρα τι. Από τα δεξιότερα της Νουδού δεν υπήρξε δήλωση. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πάντως ότι δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Είναι και υφυπουργός Υγείας. Δηλαδή είναι σε λίγο κρίσιμο τομέα. Θα έπρεπε και είναι και ειδικός ψυχικής υγείας. Ακριβώς. Και επειδή είναι και στο κομμάτι του ψυχιάτρου, ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις είναι επικίνδυνο να πάρουν μια εγκυρότητα λόγω ακριβώς της επιστημονικής ιδιότητάς του. Έκανε και μια ανάρτηση, βέβαια, ο κ. Βαρτζόπουλος, είπε δεν καταλάβατε καλά. Εγώ λέω το αντίθετο ακριβώς κτλ. Γρηγόρη, το ξέρει τον κ. Βαρτζόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση αυτή και ατυχής είναι και προβληματική είναι και λάθος μηνύματα. Δίνει και το λιγότερο πρέπει να κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος είναι να σκευάσει πλήρως γιατί τέτοιου τύπου προσεγγίσεις, γιατί δεν ήμασταν σε μια επιστημονική ημερίδα. Ενδεχομένως να ήταν κάτι που δεν κατανοήσαμε οι υπόλοιποι. Όταν είμαστε στο δημόσιο διάλογο και έχουμε και πολιτικό αξίωμα, πρέπει ο λόγος μας να είναι 10 φορές φιλτραρισμένος. Πάντως, σε ανάρτησή του το ανασκεύασε. Έτσι. Είπε ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο και ότι ήταν θέμα παρερμηνιών. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι κανένα κόμμα δεξιότερα της Νούδου δεν εξέδωσε ανακοίνωση. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν συμφωνούν. Υπάρχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού που συμφωνεί με αυτά που λέει. Εντάξει όμως. Σας το λέω επειδή έρχονται εκλογές και επειδή η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και σε αυτό το κοινό, μην τα βλέπετε όλα ως γκάφες. Υπάρχει μια στόχευση. Αυτό συγγνώμη. Αν αυτό πιστεύει κανείς ότι μπορεί να προσεγγίσει οποιοδήποτε δεξιό κοινό και όχι ένα παράλογο κοινό. Δεν είπα οποιοδήποτε. Είπα ένα συγκεκριμένο κοινό. Ποιοι είναι αυτοί. Είναι σαν να ψηφίζουν ελληνική λύση. Ψηφίζουν νίκη, ψηφίζουν Σπαρτιάτε. Δεν το ξέρω. Κυρία Λατινοπούλου, έχω μια αίσθηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Το παράλογο δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται το δεξιό, γιατί αυτό δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είδα ανακοίνωση από τα κόμματα. Έχω μια αίσθηση ότι το κοινό, άντε πλήνε κανένα πιάτο, δεν αφορά το Μητσοτάκι. Εντάξει, μην είσαι τόσο σίγουρο. Καλά, όλοι έχουν ανάγκη. Όλοι έχουν ανάγκη. Όλοι θα ήθελαν ψηφίσει. Είναι μεγάλο κοινό αυτό. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο δεν είμαστε εδώ, έτσι απεργούμε. Πού θα είστε. Μεγάλη Πέμπτη. Σπίτι μας. Ξεκουραστούμε να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο. Μεγάλη Πέμπτη τα λέμε. Θα σου έλεγα στις πορείες, αλλά ξέρω θα ανατριχιάσεις. Δεν υπάρχουν πορείες, 150 άτομα μας έχουν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.